Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ας μου επιτραπεί και εμένα να καλωσορίσω τους συναδέλφους από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τους βουλευτές που τιμούν τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με την τηλεδιάσκεψη. Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα μπορώ, δεν θέλω να φάω χρόνο από τους αγαπητούς εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, γιατί αυτοί βιώνουν μια πραγματικά σκληρή κατάσταση στην περίοδο που διανύουμε, αλλά από αφορμή την ένταση που κυριαρχεί στην περιοχή από την Παρασκευή, το απόγευμα και μετά, θεωρώ αναγκαίο να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί θα βοηθήσουν όλους μας στην προσέγγιση που θα επιχειρήσουμε ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά στη συνέχεια. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, πρέπει να πω ότι όλοι μας βιώνουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, όχι μόνο τοπικά, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτη φορά η ανθρωπότητα μετά από δεκαετίες αντιμετωπίζει ένα τέτοιο φαινόμενο, μια τέτοια έκτασης πανδημία. Συνεπώς, είναι αναμενόμενα και λάθη και αστοχίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Φέρνω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, δεν θέλω να πω για χώρες που επέλεξαν να κάνουν την προσέγγιση της ανοσίας της Αγέλης, αλλά το πρόσφατο παράδειγμα που παραμονές των γιορτών του Χριστουγέννου, Αγγλία και Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία, και ξέρουμε πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε αυτές τις χώρες, επέλεξαν να κλείσουν μια εβδομάδα σε γενικό lockdown τις αγορές τους. Η δεύτερη επισήμανση που θέλω να κάνω αφορά τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στα ζητήματα υγείας. Έτσι πρέπει, φίλες και φίλοι, να έχουμε όλοι καθαρό στο μυαλό μας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον τομέα της υγείας. Έχει μόνο αν το θέλετε, τη διακριτική ευχέρεια να λειτουργεί κοινωνικά ιατρία και ούτω καθεξής. Επομένως, στον τομέα της υγείας ούτε αρμοδιότητες, ούτε πόρους, ούτε προσωπικό διαθέτει η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Πάμε τώρα η επόμενη διευκρίνηση που θέλω να κάνω είναι η διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι προφανές και το βλέπουμε όλοι σε κάθε δραστηριότητα και κάθε μέρα ότι η ευθύνη και η αρμοδιότητα η διαχείριση του κορονοϊού είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Αυτή οργανώνει μέσω του ΕΟΔΗ, της ομάδας των λοιμοξιολόγων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαχείριση της κρίσης. Ενημέρωση για τα κρούσματα του κορονοϊού παίρνουμε από τις δημόσιες ανακοινώσεις. Άντε, εγώ είμαι και μέλος του Διοικητικού, ο εκάστοτε Δήμαρχος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μαμάτσου και έχει και μια ευκαιρία να παίρνει ένα τηλέφωνο του διοικητή και να μαθαίνει κάτι της παραπάνω. Για τα μέτρα που λαμβάνονται, επίσης, με τον ίδιο τρόπο τα μαθαίνουμε από τις δημόσιες ανακοινώσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν ζητείται η γνώμη μας. Σε αυτό αναφέρομαι τόσο στην πρόσφατη σύσκεψη που είχαμε στην περιφέρεια με τον κύριο Χρυσοχοίδη, όσο και στην παλιότερη του Οκτωβρίου με τον κύριο Χαρδαλιά, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα έπρεπε να ζητείτε η γνώμη μας, γιατί θα προφύλασε την ίδια την κυβέρνηση από ορισμένες άστοχες επιλογές. Και αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίσταση, στην επιλογή που έγινε να κλείσει η λαϊκή της Κοζάνης το Σάββατο, να είναι κλειστή η λαϊκή και τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Πέμπτη που θα πραγματοποιούνταν, και με συνέπεια πια τον κόσμο που θα ήταν στον δημόσιο χώρο, τον κόσμο που θα ήταν σε ανοιχτό χώρο, να τον στέλνουμε σε στεγασμένους χώρους, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, και μάλιστα με ένα ωράριο πιο περικομμένο από ότι είναι το κανονικό. Από ό,τι φαντάζεστε λοιπόν, αυτά που είδαμε και όσοι από εμάς επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ το Σάββατο μας πέρασε και όσοι θα πάμε στην αγορά τις επόμενες μέρες και τα διαπιστώσαμε με τα μάτια μας και βέβαια επισημαίνω τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουμε. Έτσι, επομένως, είναι καθαρό, δεν ερωτώμαστε, δεν συναποφασίζουμε, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
δεν μας δίνουν και κατευθύνσεις στα ζητήματα που ζητούμε κατευθύνσεις. Και αναφέρομαι εδώ συγκεκριμένα την περίοδο που δεν ήταν καθαρό τι γίνεται με τα πανηγύρια τα καλοκαιρινά, όπου ζητούσαμε κατεύθυνση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πανηγύρι στο δρέπανο του Αγίου Πνεύματος, και ήταν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εν τέλει πήραμε ομόφωνη, πρέπει να το εξάρω, πήραμε απόφαση να μην πραγματοποιηθεί. Ποια είναι, όμως δεν είμαστε, είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε ο φορέας εκείνος του κράτους που είναι πιο κοντά στον πολίτη, επομένως δεν θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε από τη διαχείριση αυτής της κρίσης, την καθημερινή διαχείριση. Λοιπόν, ποια ήταν η δραστηριότητα του Δήμου αυτή την περίοδο? Είχαμε εκτεταμένη συστηματική και συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης με ψηφιακό, τηλεοπτικό και ζωντανό τρόπο. Όλες οι δομές του Δήμου λειτουργήσαν με τον επιβαλλόμενο τρόπο τόσο για την προστασία των εργαζόμενων όσο και των πολιτών. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες συμπαραστάθηκαν ενεργά σε αμαία ηλικιωμένους και ανήμπορους που δεν μπορούσαν να κινηθούν στις περιόδους των lockdown έξω από τα σπίτια τους. Αυξήθηκαν όλες οι κοινωνικές δράσεις και παροχές. Συνεχή παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στα πεδία της ενημέρωσης και της αστυνόμευσης. Στήριξη με κάθε τρόπο στις κρατικές υγειονομικές υπηρεσίες ώστε να επιτελούν με τον καλύτερο τρόπο το έργο τους, ενώ είχαμε και συνεχείς απολυμάνσεις σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, στο δημόσιο χώρο, αλλά και σε κτίρια άλλων δημόσιων υπηρεσιών, ώστε οι δημότες να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς. Αναφέρθηκα πριν στο κομμάτι το πώς μαθαίναμε, δείξε χάρη σε παρακαλώ την εικόνα από το βήμα, πώς μαθαίναμε προς τα πού πάντα πράγματα, τις προθέσεις. Δείχνω το πρωτοσέλιδο του βήματος της προηγούμενης Κυριακής με τίτλο «Χριστούγεννα της Αγωνίας φοβίζει η επιμονή της πανδημίας σε Βόρειο Ελλάδα και Δυτική Αττική». Στην ουσία, και αν επειδή όλοι ξέρουμε πότε βγαίνουν οι εφημερίδες, από το προηγούμενο Σάββατο προαναγγέλλονταν τα μέτρα τα οποία είχαν δρομολογηθεί. Εντάξει, βγάλω το χάρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, του τοπικού επιχειρήν, πέρα από τις επιμέρους συναντήσεις και συζητήσεις που είχαμε με συλλόγους και σωματεία και με το ΕΒΕ και με άλλα δημοτικά συμβούλια, έτσι πρέπει να τονίσω το ότι εξαντλήσαμε τα περιθώρια που μας έδινε ο νόμος σε ό,τι αφορά την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών, στα τέλη κατάληψη των δημόσιου χώρου, στη μείωση των ενοικίων. Οι αποφάσεις που πήραμε αφορούσαν το ανοιξιάτικο lockdown. Το ίδιο θα πάρουμε προφανώς και τις ίδιες αποφάσεις θα πάρουμε και την τρέχουσα περίοδο που θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες. Και βέβαια μια σειρά από άλλες δραστηριότητες. Η λαϊκή μας αγορά λειτουργήσε όπως λειτουργήσε και ματαιώσαμε μια σειρά από πανηγύρια που επιβάλλονταν για να αποφευθούν υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού. Την ίδια περίοδο ο Δήμος υπέστη σοβαρότατη οικονομική ζημία. Υστέρηση εσόδων, απώλεια εσόδων ελεγχόμενης στάθμισης, χάσαμε τα έσοδα των πανηγυριών, μειώθηκαν τα έσοδα από τα μισθώματα των καταστημάτων και των κηλικίων. Υπολογίζουμε ότι σε περίοδο lockdown η απώλεια εσόδων για το Δήμο μας ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ μηνιαίως. Φίλες και φίλοι, τώρα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό και την κρίση στην τοπική αγορά, θέλω να θυμίσω ότι η παράταξή μας είχε κεντρικό μήνυμα προεκλογικό πριν από 20 μήνες περίπου στις εκλογές, ότι αυτό που βάζαμε σαν προμετωπίδα στο λόγο μας ήταν η κρίση στην αγορά και στην περιοχή. Κεντρικό μας μήνυμα προεκλογικό συρρυκνώνεται οικονομικά και πληθυσμιακά. Αυτό προφανώς ήταν συνέπεια της δεκαετούς κρίσης που μάστιζε την ελληνική
κοινωνία και οικονομία και βέβαια πολύ περισσότερο στη δικιά μας περιοχή επειδή η ενεργειακή δραστηριότητα μειωνόταν σταδιακά και συνεχώς. Τα lockdown εξαιτίας του κορονοϊού ήρθαν και την άνοιξη και αυτό το πρόσφατο προσθετικά στην ήδη υφιστάμενη κρίση. Είναι προφανές το ότι πάμε δηλαδή για όχι έναν επιβαρυντικό παράγοντα όπως είναι το lockdown που ισχύει σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ έχουμε δύο παράγοντες κρίσης που επηρεάζουν την αγορά μας. Είναι προφανές το ότι κάτω από αυτό το, από αυτήν την οπτική η περιοχή μας χρειάζεται άμεση στήριξη και εδώ είμαστε να ακούσουμε τα αιτήματα των παραγωγικών φορέων και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μέσα από, από τη διαδικασία που ξεκινάει σήμερα να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο διεκδίκησης κοινό και ενιαίο για όλη την περιφερειακή ενότητα ούτως ώστε όλοι μαζί παραγωγικοί φορείς, αυτοδιοικητικοί φορείς και πολιτικό προσωπικό της περιοχής να προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε για να στηριχτεί η τοπική μας οικονομία. Τις τελευταίες μέρες, μετά την κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο πιο σκληρό lockdown, διάφοροι ειδικοί που ξέρουν καλά πώς παίζεται το παιχνίδι της επικοινωνίας βρίσκουν αφορμή να σχολιάσουν υποτιμητικά την περιοχή, τους κατοίκους της και τους εκπροσώπους της. Είναι αυτοί οι ειδικοί που τις περισσότερες φορές δεν ασχολήθηκαν ποτέ με την περιοχή και τα πραγματικά της προβλήματα. Κανένα ίχνος διάκρισης απέναντι στους συμπολίτες που νόσουν και στις περιοχές, δείξε χάρη σε το άλλο το κείμενο, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας που συγκυριακά εμφάνισαν υψηλό αριθμό κρουσμάτων, θέλω να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ακόμα και σήμερα δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη δεκαπεντάδα των περιφερειακών ενωτήτων που παρουσιάζουν τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας. Το πρόβλημα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης δεν είναι ο τεράστιος αριθμός κρουσμάτων. Είναι η συγκυριακά υψηλή η πύκνωση στην εμφάνιση κρουσμάτων τον Οκτώβριο που μας πέρασε και την περίοδο που διανύουμε. Οι αριθμοί και τα κρούσματα είναι απολύτως συγκρίσιμα γιατί είναι ανοιγμένα ανά 100.000 κατοίκους. Επομένως, μην μας μπερδεύετε ότι η Θεσσαλονίκη είναι παραπάνω, υπάρχει η ίδια αναγωγή, η ίδια βάση σύγκρισης. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα της κατάστασης και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι, οι οικοί μας και η κοινότητα συνολικά. Πρέπει να πάρουμε όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ώστε να βγούμε νικητές στην τη δοκιμασία. Να βγούμε υγιείς και, και έναν παραγωγικό ιστό όσο το δυνατόν με τα λιγότερα τραύματα που μπορεί να υποστεί. Ευχαριστώ.